Επιτρέψτε μου καταρχάς να καταγγείλουμε τη νέα απαράδεκτη ενέργεια, την απόφαση δηλαδή της ελληνικής αστυνομίας να απαγορεύσει τις συναθρήσεις μέχρι την 1η Φλεβάρη. Μία απόφαση η οποία επιβεβαιώνει την κλιμάκωση του αυταρχισμού και της καταστολής από μεριάς της κυβέρνησης. Είναι πλέον πρόσχημα η πανδημία για την κυβέρνηση. Η απαγόρευση έχει σαφή στόχο. Γίνεται ενάντια στο νεολαϊστικό, στο εργατικό και το λαϊκό κίνημα. Με στόχο να περάσει διαπυρός και σιδήρου η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Να περάσουν τα νέα σχέδια της κυβέρνησης ενάντια στο δικαίωμα για την εκπαίδευση, για τη μόρφωση της νεολαίας των λαϊκών στρωμάτων, μετατρέποντας το Λύκειο σε εξεταστήριο, βάζοντας φραγμούς στην εισαγωγή αλλά και στην ολοκλήρωση των σπουδών για τους εργαζόμενους φοιτητές, μετατρέποντας τα πανεπιστήμια σε πυρήνα αυταρχισμού και κρατικής τρομοκρατίας μέσα από την ίδρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Γι' αυτό άλλωστε η κυβέρνηση ένα χρόνο τώρα κρατά κλειστά επιδεικτικά τα πανεπιστήμια, γιατί δεν θέλει τους φοιτητές στα πανεπιστήμια, για να μπορέσει να περάσει τα μέτρα ενάντια στους φοιτητές. Είναι βαθύτατα γελασμένη η κυβέρνηση ότι με αυτόν τον τρόπο έχει λυμμένα τα χέρια της για να κάνει ό,τι θέλει και να ψηφίσει ό,τι θέλει. Και αυτή η απαράδεκτη απόφαση της ελληνικής αστυνομίας για απαγόρευση των συναθρήσεων θα γίνει κουρελόχαρτο. Και θα την κάνουν κουρελόχαρτο οι ίδιοι νεολαίοι και οι εργαζόμενοι φοιτητές. Τα συλλαλητήρια που έχουν εξαγγελθεί για την 28η Ιανουαρίου θα δείξουν την αποφασιστικότητα της νέας γενιάς και των εκπαιδευτικών. Εμείς καλούμε την κυβέρνηση τώρα να πάρει πίσω την απαράδεκτη αυτή απόφαση της ελληνικής αστυνομίας. Διαφορετικά της το λέμε καθαρά. Σπέρνει ανέμους και θα θερήσει θύελες.